Οι αρθρώσεις επιτελούν ένα σημαντικό και σύνθετο ρόλο στον οργανισμό, τον δικό μας όπως και τον τετράποδο των φύλων μας. Θα πρέπει να παρέχουν στήριξη, συνδέοντας τα οστά, ταυτόχρονα όμως με σταθερότητα και κινητικότητα. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 30% των σκύλων θα εμφανίσουν παθήσεις που σχετίζονται με τις αρθρώσεις σε κάποια φάση της ζωής τους. Υπάρχουν παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται κυρίως σε νεαρά σκυλιά και υπάρχουν παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη σταδιακή εκφύλιση των αρθρώσεων, οι οποίες εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου σε προχωρημένη ηλικία. Μία άρθρωση για να εμφανίσει κάποιο πρόβλημα θα πρέπει είτε να υφίσταται κάποια υπερβολική φόρτιση παρότι είναι υγιής, είτε να μην έχει τη σωστή κατασκευή, οπότε ακόμα και με τη σωστή φόρτιση να εμφανίσει κάποιο πρόβλημα. Οι παθήσεις των αρθρώσεων διαφέρουν τις περισσότερες φορές ανάλογα με τη φυλή. Οι μεγαλόσωμες φυλές εμφανίζουν παθήσεις οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την μη σωστή διαμόρφωση, μη σωστή κατασκευή κάποιων αρθρώσεων οι οποίες υφίστανται μεγάλες καταπονήσεις και κυριότερες από αυτές είναι τα ισχύα, ο αγκώνας, ο ώμος και τα γόνατα. Είναι χαρακτηριστικές πολύ γνωστές σε αυτούς που ασχολούνται με την καθαροαιμία και με τις μεγαλόσωμες φυλές, οι παθήσεις όπως η δυσπλασία του ισχύου και η δυσπλασία του αγκώνα. Σήμερα, οποιοσδήποτε καθαρόαιμος σκύλος για να μπορέσει να δώσει απογόνους θα πρέπει να έχει ελεγχθεί για τη δυσπλασία του ισχύου και σύντομα, από όσο γνωρίζουμε, οι κοινολογικοί όμιλοι θα ξεκινήσουν προγράμματα τα οποία θα σχετίζονται και με τον έλεγχο για τη σωστή διαμόρφωση του αγκώνα σε ό,τι αφορά τα σκυλιά τα οποία πρόκειται να αναπαραχθούν. Υπάρχουν παθήσεις των αρθρώσεων που μπορεί να εμφανιστούν σε νεαρά ζώα. Οι δυσπλασίες πολύ συχνά και στη βαριά τους μορφή μπορούν να εκδηλωθούν και σε ζώα τα οποία είναι ηλικίας λίγων μηνών. Άλλες φορές μπορεί το πρώτο του στάδιο να περάσει απαρατήρητο και να εκδηλωθούν με τη μορφή οστεοαρθρίτιδα σε προχωρημένη ηλικία. Οστεοαρθρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί και σε ζώα τα οποία είχαν φυσιολογικές αρθρώσεις από την κατασκευή τους, λόγω άλλων προβλημάτων που μπορεί να είναι οι τραυματισμοί ή η υπερβολική καταπώνηση. Ένα ζώο το οποίο εμφανίζει πρόβλημα με τις αρθρώσεις μπορεί να κουτσένει, κάτι το οποίο είναι εύκολα αντιληπτό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που στα μάτια του άπειρου ιδιοκτήτη, του άπειρου παρατηρητή, μπορεί να περάσουν απαρατήρητες σε πρώτη φάση. Ένα σκύλος ο οποίος μειώνει τα επίπεδα δραστηριότητάς του, ο οποίος δεν ακολουθεί στο παιχνίδι, ο οποίος αργεί να σηκωθεί ή δείχνει μια δυσκολία να καθίσει, ένα σκύλος ο οποίος δείχνει μια προθυμία να ανέβει ή να κατέβει σκάλες, να πηδήξει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου για να πάει την αγαπημένη του βόλτα, είναι πιθανόν να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα με τις αρθρώσεις. Όταν παρατηρήσουμε κάτι από αυτά, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του κτηνίατρου που παρακολουθεί το σκύλο μας. Αυτό θα ξεκινήσει με μια προσεκτική παρατήρηση του τρόπου που βαδίζει, του τρόπου που κάθεται, του τρόπου που σηκώνεται, που ανεβαίνει σκάλι στο ζώο μας. Στη συνέχεια θα ψηλαφίσει τις αρθρώσεις του με προσοχή και θα εντοπίσει πιθανόν κρυγμό, πιθανόν πόνο ή πιθανές αστάθειες που μπορεί να υπάρξουν σε κάποια άρθρωση. Και στη συνέχεια, ανάλογα με την κρίση του, μπορεί να προβεί σε ακτινολογικό έλεγχο των αρθρώσεων προκειμένου να εντοπίσει κάποιες αλλοιώσεις που είναι τόσο μικρές ώστε να μην μπορούν να ψηλαφιθούν ή να μην φαίνονται με γυμνό μάτι. Οι αρθρώσεις οι οποίες εμφανίζουν προβλήματα με το πέρασμα του χρόνου εμφανίζουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις οι οποίες σχετίζονται με πάχυνση του αρθρικού θυλάκου, με αλλαγή της ποσότητας ή και της ποιότητας του αρθρικού υγρού, που είναι το υγρό το οποίο σαν λιπαντικό λειτουργεί μέσα στην άρθρωση και μειώνει τις τρύπες. Και ακόμα μπορούν να σχετίζονται και με αλλοιώσεις του υποκείμενου οστού, δηλαδή το οστού που βρίσκεται κάτω από το χόντρο που καλύπτει και προστατεύει και δίνει την ευχέρεια κίνηση της άρθρωσης, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία οστεοαρθρίτιδας και τη δημιουργία οστεοφύτων, που είναι μικρές ανώμαλες προεκβολές οστήτη ιστού, οι οποίες στην αρχή απλά εμποδίζουν την κίνηση και στο μέλλον μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ζώου μας.
Κάποιες από τις παθήσεις των αρθρώσεων μπορούν να προληφθούν. Αυτές οι οποίες έχουν κάποιο γενετικό υπόβαθρο και οι οποίες μπορούν να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά, μέσω του ελέγχου και του αποκλεισμού από την αναπαραγωγή των ατόμων τα οποία εμφανίζουν τέτοια προβλήματα, σιγά σιγά προσπαθούμε με αυτή την επιλογή να κάνουμε γενιές καθαρών αιμοσκύλων, οι οποίες να μην έχουν τα προβλήματα αυτών των αρθρώσεων. Άλλες δυστυχώς δεν μπορούν να προληφθούν, ή ακόμα και εάν γίνεται αυτή η επιλογή, μπορεί να έχουμε άτομα τα οποία θα εμφανίσουν τέτοια προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική σε πιο απλές περιπτώσεις, με αντιφλεγμονώδια τα οποία απλά βοηθάνε και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ζώου το οποίο εμφανίζει το πρόβλημα, ή με κάποια φάρμακα τα οποία λειτουργούν προστατευτικά και θρεπτικά για το χόνδρο και τα οποία μακροπρόθεσμα μπορούν να δώσουν μειωμένη φθορά και καλύτερη ποιότητα ζωής στο κατοικίδιό μας. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες είναι τόσο σοβαρές που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση. Όπως για κάθε παθολογική κατάσταση που σχετίζεται και με τη δική μας υγεία και με την υγεία του κατοικίδιου μας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η πρόληψη και η ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος πριν αυτό επεκταθεί, πριν γίνει πολύ σοβαρό και πριν δημιουργήσει μία αναστρέψιμα προβλήματα στην υγεία της άρθρωσης. Σε ό,τι αφορά τους σκύλους νεαρής ηλικίας και ειδικά καθαρόαιμους σκύλους οι οποίοι εμφανίζουν συγκεκριμένη προδιάθεση για παθήσεις των αρθρώσεων, όπως για παράδειγμα είναι γερμανική πυμενική με το κλασικό πρόβλημα της πλασίας του ισχύου, άλλες ράτσες όπως τα Labrador με προβλήματα στο ισχύο, προβλήματα στα γόνατα, προβλήματα με δυσπλασίες του αγκώνα, όπως είναι κάποια σκυλιά μεσαίων ή μεγαλόσωμων φυλών με τα προβλήματα της οστεοχόνδρωσης κεφαλής του βραχιονίου, όπως είναι μικρόσωμες φυλές με τα θέματα εξαρθρήματος επιγονατίδας ή ασυπτικής νέκρωσης κεφαλής του μυριαίου, θα πρέπει έγκαιρα σε νεαρή ηλικία, από την ηλικία των λίγων μηνών, να απευθυνόμαστε στον γενιατρό μας, να ζητάμε τη συνδρομή του, να εξετάζουμε το ζώο μας προκειμένου να διαπιστώνουμε έγκαιρα εάν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Συνιστάται βέβαια σκύλοι οι οποίοι εμφανίζουν τέτοια προβλήματα να αποκλείονται από την αναπαραγωγή και να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα μειωμένης καταπώνησης των αρθρώσεών τους, σωστής διατροφής και παροχής συστατικών συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία λειτουργούν προστατευτικά για τις αρθρώσεις και μειώνουν τη φθορά τους στο πέρασμα του χρόνου, άρα βελτιώνουν και μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής του κατοικιδίου μας. Σε ό,τι αφορά τα ηλικιωμένα ζώα, είναι πάρα πολύ συχνό, ακόμα και σε ζώα τα οποία δεν εμφανίζουν προδιάθεση και δεν έχουν κάποιο γενετικό πρόβλημα με τις αρθρώσεις τους, να έχουμε οστεοαρθρίτιδα. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα, το οποίο το ξέρουμε κι εμείς από τους παππούδες μας. Το ίδιο πράγμα παθαίνει και ένας σκύλος τρίτης ηλικίας. Αυτά τα σκυλάκια στα πρώτα στάδια μπορούν να βοηθηθούν με την ξεκούραση, με τα μέτρα πρόληψης, όπως είναι τα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία λειτουργούν προστατευτικά για τους χόνδρους. Κάποια από αυτά τα περιστατικά, δυστυχώς, θα χρειαστεί προκειμένου να έχουν μια αποδεκτή ποιότητα ζωής, να καταφύγουν στα αντιφλεγμονώδη, προκειμένου να μην πονάνε και να διατηρήσουν μέχρι τα γεράματά τους, όσο είναι δυνατόν, τη χαρά τους για ζωή και τη δυνατότητά τους να ακολουθούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.